Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτό το περίφημο άρθρο 65, γίνεται τώρας. Έρχεται ο Υπουργός το προηγούμενο διάστημα πριν την συζήτηση του νομοσχεδίου. Είναι κεραυνός εν εδρία το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη μάλλον κατάσταση των δημόσιων δομών υγείας και δίτων νοσοκομείων και όχι μόνο. Όχι. Είναι αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης διαχρονικής πολιτικής και της παρούσας κυβέρνησης φυσικά και των προηγούμενων. Και να θυμίσουμε εδώ με μια σειρά νομοθετικές ρυθμίσεις, προσπαθώντας το όλο και το προηγούμενο διάστημα αντίστοιχες ρυθμίσεις με τα προηγούμενα άρθρα, και τα οποία χαρακτηρίζουμε ως αποσπασματικά και αναποτελεσματικά μέτρα για την αξιοποίηση των αυτοαποσχολούμενων γιατρών για κάποιες εφημερίες ή στα εξωτερικά ιατρία και πάει λέγοντας. Όμως δείτε, αυτό το συγκεκριμένο μέτρο της κυβέρνησης δεν αποτελεί αποφασιστικότητα όπως θέλει να δείχνει ο Υπουργός. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Πολιτικά το βάζουμε για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ακριβώς είναι η διαιώνιση της ίδιας πολιτικής. Και βέβαια την ίδια ώρα η πολιτική που αδειάζει τα νοσοκομεία από γιατρούς. Άλλους υγειονομικούς είναι εδώ, όπως δηλαδή και είναι οι περικομμένες αποδοχές στα όρια της περίοδου του 12, να θυμίσουμε, οι πολυήμερες εφημερίες, οι μετακινήσεις από μονάδα σε μονάδα για να καλύπτουν τα κενά όπως. Η επιδείνωση των επιστημονικών και κοινωνικών αναγκών που δημιουργούν τους όρους ως τελευταίας επιλογής στους υγειονομικούς για εργασία στο δημόσιο νοσοκομείο και μετά η κυβέρνηση έρχεται και παριστάνει την έκπληκτη για τις άγονες προκηρύξεις. Αυτή είναι η αιτία της υποστελέχωσης, την οποία η κυβέρνηση επιχειρείται να τη μετατοπίσει σε ευθύνη των αυτοαποσχολούμενων γιατρών, βγάζοντας από το σιρτάρι και τον κοινωνικό αυτοματισμό. Ακριβώς το πρόβλημα του λαού σε υπηρεσίες δημόσιας υγείας δημιουργείται από την πολιτική της κυβέρνησης. Και με αυτή εμείς λέμε ότι θα πρέπει να αναμετρηθεί ο λαός και τα λοιπά και να διεκδικήσει μονιμοποίηση, να και προτάσεις λοιπόν, μονιμοποίηση όλων των ελαστικά εργαζόμενων υγειονομικών με ανοιχτή προκήρυξη μόνιμης πρόσβασης, σε συνδυασμό όμως με την κατάργηση των νόμων που περιέκοψαν τους μισθούς, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, την εξασφάλιση όλων των επιστημονικών και κοινωνικών αναγκών, την ένταξη στα βαρεά και ανθυγινά και την κατάργηση κάθε πληρωμής και συμμετοχής φυσικά των ασθενών στην ατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και οι απειλήσεις για τη δημόσια υγεία είναι υπαρκτό ζήτημα, αλλά αυτή αποτελεί προϊόν της πολιτικής της κυβέρνησης σε όλα όσα αφορούν τους όρους ζωής των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Και αυτή παγώνει τις προσλήψεις. Αυτή η πολιτική είναι που παγώνει τις προσλήψεις. Και όταν προκυρήσει κάποιος, τις κάνει με όρους αποτροπής κιόλας, στη βάση όλων αυτών που ισχύουν για τη μισθούς και όλα αυτά που ανέφερα προηγουμένως. Και όχι με τις προσέλκυσεις. Δρά αποτρεπτικά λοιπόν και δεν προσελκύει γιατρούς. Και φυσικά να προσθέσουμε σε αυτά και την ανατροπή του εργάσιμου χρόνου. Από εκεί και πέρα την ακρίβεια που μαστίζει όλη την πλειοψηφία μάλλον του λαού μας, κάνει το βίο αβίωτο των λαϊκών στρωμάτων και όλα αυτά για να εξυπηρετούν μια χούφτα κυφήνων επιχειρηματιών. Δείτε, ανέφερε ο Υπουργός την ΚΟ. Δεν είναι. Η ΚΟ. Η ΚΟΣ. Έχει τεράστιο πρόβλημα. Και μερικά λέει άλλα νοσοκομεία. Ναι. Λοιπόν, αλήθεια, γιατί είπε την ΚΟ? Και θα σας πω το εξής. Αυτή είναι η θέση μου, η τοποθέτηση, αν θέλετε. Είναι χαρακτηριστικό το πρόβλημα της υποστελέχωσης του νοσοκομείου, δεν προέκυψε τώρα. Ναι ή όχι? Ναι, χρόνια τώρα. Χρόνια, οι κάτοικοι της ΚΟ, λοιπόν, είναι στους δρόμους, οι υγειονομικοί φωνάζουν, διεκδικούν. Φωνή βόντος η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση. Λοιπόν, νησί του Ιπποκράτη, ακούστηκαν και τέτοια εδώ στις συνεδρίες. Εδώ δεν υπάρχει ένας παθολόγος, έτσι. Στο έρμο λοιπόν αυτό το δημόσιο και κατά τα άλλα. Οι αθεόφοβοι εκεί στην ΚΟ, για παράδειγμα, για να τιμήσουν τον Ιπποκράτη και όχι μόνο στην ΚΟ, έχουν κάνει συνέδρια επί συνεδρίων με πρωτοστάτες της υγείας, πρωτοστατούντος την ηγεσία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ή της ηγεσίας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, άλλων ιατρικών συλλόγων, επιχειρηματιών της υγείας, ξενοδοχειάδων, έτσι, της τοπικής διοίκησης, προκειμένου να προχωρήσει ο λεγόμενος τι, ιατρικός τουρισμός και τα κέρδη τους. Και σε αυτή την κατεύθυνση, αυτό που δίνει το ένασμα ή την όθηση, το τσίγκλισμα, να το πω έτσι, για την ΚΟ είναι ποιο? Το τουριστικό προϊόν. Όχι ανάγκης του λαού της ΚΟ, που είναι όλο το χρόνο, 365 μέρες το χρόνο, για δε την απειλή στους αυτοαποσχολούμενους, εάν αρνηθούν το μέτρο, όπως αναφέρεται στο άρθρο για αναστολή της σύμβασης με τον ΟΗΠΗ και απαγόρευση της ταχογράφησης, ουσιαστικά για ποιον είναι η ποινή? Για τους ασθενείς, οι οποίοι ούτε αυτή την επιπληρωμή επιλογή θα έχουν,
ενώ στον αυτοαπασχολούμενο, αν κάνω ό,τι κάνω, ή κάνει, προχωρήσει το Υπουργείο στην ποινή, και αντίστοιχα αδιέξοδο βρίσκει στις αποδεκατισμένες δημόσιες μονάδες υγείας. Τώρα το επιχείρημα του Υπουργού για την ΙΔΙΚΑ και τους ασθενείς, ότι το κράτος δείχνει το μέγεθος. Εμείς λέμε ότι δείχνει, ναι, το μέγεθος της προκλητικότητας της πολιτικής της κυβέρνησης. Διότι δείτε τώρα, το σύστημα αυτό, η ΔΙΚΑ δηλαδή, δεν το έφτιαξε το κράτος γενικά και αόριστα, το έφτιαξε από τα λεφτά των εργαζομένων. Είτε άμεσα είτε έμεσα. Ο Υπουργός όμως, κατά τη στοιχεία, δεν λέει τα ίδια και στους εργαζόμενους, το λαό δηλαδή, τους χρήστες υγείας, να το πω έτσι, για να κατανοηθεί ίσως. Λοιπόν, παρά τι λέει, που οι ίδιοι εργαζόμενοι είναι αυτοί που χρηματοδοτούν και τα ταμεία, δείτε ΕΟΠΗ για παράδειγμα, αλλά υγεία δεν έχουν, παρά μόνο εάν πληρώσουν τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Και βέβαια, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, προτάθηκε, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, προτάθηκε και από την Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών. Εφόσον υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, άρθρο 74, όσοι επιθυμούν εκ των ιατρών, όπως αναφέρει στο άρθρο 74, να παρατείνουν τη θητεία τους, ας πάνε να καλύψουν τέτοιου τύπου ανάγκες, να το πω έτσι, και έχουν όρεξη για δουλειά. Αλλά την ίδια ώρα όμως ο Υπουργός γλώσσα μπορεί να βγάζει τους αυτοαπασχολούμενους, τους χαρακτηρίζω μαρίδα, δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω σε σχέση με τους μεγαλοκαρχαρίες και μεγαλογιατρούς, που είναι αρκετοί σε όλη την επικράτεια και εδώ στην Αττική, στους οποίους αυτούς δεν βγάζει κουβέντα. Παρά τα βάζει με ποιους, με τους αυτοαπασχολούμενους, αυτούς που βρίσκονται είτε στην επάρχεια, αλλά και εδώ στην Αθήνα. Αυτό κύριε Πρόεδρε, και αύριο θα τοποθετηθούμε για τα υπόλοιπα του νομοσχέδιου. Ευχαριστώ πολύ.